σκόνη και τρύψα, αλλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή, εσύ να φεύγεις και μετά. Σκόνη και τρύψα, αλλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Σκόνη και τρύψα, αλλά η ζωή. Έχουμε να σας δούμε στη Λέσβο από το περασμένο καλοκαίρι, από τη συναυλία στο παλιό ηλιοτριβείο του παππού του Ελίτη. Σωστά. Από εκείνη τη συναυλία τι σας έμεινε και τι είναι αυτό που σας ξαναφέρνει τώρα στο νησί? Πρώτα απ' όλα ήταν η πρώτη φορά που ήρθα στο νησί. Το νησί είναι το μεγάλο αποθυμένο μου, έτσι το λέω. Γιατί πάντα ήθελα να είμαι και να περάσω αυτό το νησί, όχι μόνο για μουσική, αλλά να ζήσω στο νησί αυτό, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα να δεις. Έχει απίστευτη ιστορία, έχει απίστευτο παρόν και απίστευτο μέλλον, θέλω να πιστεύω. Όταν παίξαμε λοιπόν με την αγαπημένη μου Άλκη στην Πρωτοψάλτη τους προσανατολισμούς σε μουσική του Ηλία του Ανδριόπουλου που ήταν εκεί, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό για μένα αφενός, διότι στο πιάνο ερμήνευα τις υπέροχες μελωδίες του φίλου μου με το δικό μου τρόπο, αλλά πάνω απ' όλα ήταν ο χώρος, η ποίηση, 2.500 κόσμος και άστρελος αέρας. Ήταν μια μαγική βραδιά πραγματικά και είναι από αυτές που σου μένουν, ξέρεις, χαράζονται στην ψυχή σου. Το ότι με ξανάφερε εδώ είναι μια περιοδία που κάνω αυτή τη στιγμή με τις μουσικές μου σχέσεις και θα ερμηνεύσω τι σημαίνει οι μουσικές σχέσεις. Είναι ένα ρεσιτάλ, αν θέλεις, πιάνου, το οποίο όμως δεν είναι κλασικής μουσικής. Απλώς προσπαθώ να αποδείξω ότι η μουσική είναι μία. Προσπαθώ να αποδείξω ότι οι μεγάλοι συνθέτες είναι διαχρονικοί. Να αποδείξω το πώς μπορεί να συνεπάρξει ο Νίνο Ρότα με τον Χατζηδάκη και με τον Αλμπένιθ και με άλλους μεγάλους συνθέτες. Παίζω και κάποια δικά μου κομμάτια και στο τέλος, αναλόγως με το κέφι που υπάρχει από τον κόσμο, τραγουδάω και παλιά μου κομμάτια, αλλά κυρίως μοιράζομαι με τον κόσμο τη στιγμή του δημιουργού. Τι εννοώ η στιγμή του δημιουργού? Δηλαδή όταν γράφει ένας δημιουργός ένα τραγούδι που θα το πει ένας μεγάλος ερμηνευτής. Και έτσι τυχαίνει και μπορώ να πω, ας πούμε, και τραγούδια που έχω δώσει στην Δήμητρα τη Γαλάνη, όπως το δένεις εδώ, παλιά, στο Μητροπάνο, φυσικά στην Άλκηστη και σε πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Αλλά είναι η στιγμή του δημιουργού, είναι αυτό που λέμε. Και από εκεί και πέρα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, ο κόσμος τραγουδάει μαζί. Γι' αυτό είναι μια ενότητα που την ονομάζω «Τραγουδάμε παρέα». Αυτό είναι περίπου το πρόγραμμα. Η διάρκεια του προγράμματος εξαρτάται από το κέφι, εξαρτάται από την αγκαλιά, πόσο ζεστή είναι, γύρω στις 2 ώρες. Και ελπίζω σήμερα να το διασκεδάσουμε, να το ευχαριστηθούμε. Γιατί στους καιρούς που ζούμε, νομίζω ότι ένα διάλειμμα να γλυκάνει τις ψυχές μας, κακό δεν κάνει, και τα όνειρα που είναι μαυρισμένα να πάρουν λίγο χρώμα. Έχετε εμφανιστεί με αυτό το πρόγραμμα? Στο Μέγαρο της Κομωτινής, στην Καβάλα, στην Βέρεια, σήμερα εδώ, αλλά και στην Κρήτη και στο Λονδίνο και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και σε πολλές άλλες χώρες. Έχω ήδη πάει σε κάποιες χώρες και έχω συνέχεια. Και ο κόσμος?
πώς ανταποκρίνεται? Ο κόσμος μέχρι στιγμής, το ξύλο, ανταποκρίνεται όπως θα ήθελα. Είχατε καιρό εμφανιστείτε σε συναυλία? Όχι. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα με την Άλγιστη τα τελευταία 3 χρόνια και στο εξωτερικό και εδώ, αλλά σαν σόλο, δηλαδή ο Στέφανος και το πιάνο του, ναι, είχα πάρα πολύ καιρό, ναι, είχα πάρα πολύ καιρό. Και τι σας έκανε να το ξαναεπιχειρήσετε? Όχι, τα έφερε έτσι, είναι μέρος της καριέρας μου, της δουλειάς μου, της ζωής μου. Θα ακούσουμε και κάποιες καινούργιες συνθέσεις. Ειδικά για σήμερα έχω μία έκπληξη, αλλά μην την... Πάνω να την πω, δεν πειράζει. Έχω μελοποιήσει 2 ποίηματα του μεγάλου Ελίτη και έτσι θα ήθελα πολύ να τα μοιραστώ στον Ισίδο. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι? Βεβαίως, είναι το Χίλι και το Τρελοβάπορο, το οποίο νομίζω ότι αρμόζει πάρα πάρα πολύ με τους καιρούς που ζούμε. Και είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Πολύ προφητικό. Ωραία. Αν θα θέλετε να ευχηθείτε και κάτι στους τηλεθεατές και στους ενδυνάμει ακροατές σας. Τίποτα. Το απλώς εγώ θα ήθελα να πω ότι θέλω να μου δοθεί ευκαιρία να έρθω εδώ και να κάτσω 10 μέρες. Καμία σχέση με μουσική. Για να μπορέσω πραγματικά να γυρίσω το νησί, γιατί μόνο από τις φωτογραφίες που βλέπω και από τις περιγραφές με κάνει να θέλω πάρα πολύ να κάτσω εδώ. Και ελπίζω να μου δοθεί ευκαιρία να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο. Την αγάπη μου και τα λέμε το βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσα μου πήρες και τα έχασες στη μίση. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να παίρνεις.